16. Η Ιταλία με τη νίκη της το 94-89 στην παράταση. Ανάλογα με το τι θα γίνει και στο παιχνίδι της Λιθουανίας, θα είναι ένατη ή δέκατη από ό,τι προκύπτει. Είναι το τελετουργικό που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ψάχναμε να βρούμε λοιπόν ποια ομάδα θα έχει ένα κίνητρο να παίξει ένα παιχνίδι που δεν ξέρω, το παίζουν οι απογοητευμένοι. Βρήκανε κίνηση στην πορεία. Ίσως το Πόρτο Ρίκο έδωσε κίνητρο στην Ιταλία. Προσωπικά περίμενα ότι επειδή έχουν συνηθίσει και σε ένα στριπ του μπάσκετ πορτορικάνοι λίγο περισσότερο, θα μας έδειχναν καλύτερο πρόσωπο και αυτό επιβεβαιώθηκε. Προηγήθηκαν μετά το 11-11 στο έκτο λεπτό με ένα επιμέρους 13-2, προηγήθηκαν 24-13. Ξεκίνησαν με καλύτερο τρόπο αυτή την αναμέτρηση της παρηγοριάς και ενώ πάντα είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τώρα θα προκύψει η αντίδραση της Ιταλίας, τώρα θα προκύψει τόσα κορμιά σε αυτό το γήπεδο με αυτούς τους αντιπάλους, κάτι θα κάνουν. Εν τούτης δεν μας προέκυπτε αυτό. Με Κλαβέλ, με Κλεμέντε, με Φράγκλιν και με πολλούς πόντους στο ζωγραφιστό παραδόξως, αν και αυτό είναι η αχίλλειος πτέρνα της ομάδας της Ιταλίας, το Πουέρτο Ρίκο πάτησε τον γκάζι, το σανίδωσε, κατάφερε double score 44-22. Βλέπουμε εδώ τον Κλαβέλ να πετυχαίνει ένα καλάθι. Ήταν πάρα πολύ καλός με 6 πόντους, 6 έβαλε και ο Κλεμέντε και 7 ο Φράγκλιν σε αυτό το διάστημα απέναντι στον Γκαλινάρη και τους συμπαίκτες του. Βγήκαν ωραίες φάσεις και στο ανοιχτό γήπεδο, βλέπουμε εδώ από την ομάδα του Πουέρτο Ρίκο, και φτάσαμε εν τέλει μετά το συν 20 στο συν 24 που είχε και λίγο παραπάνω αμέσως μετά το ημίχρονο. Στο 17 είχαμε το σκορ το 26, το 46-22, το συν 24 δηλαδή. Λίγο μετά μας προέκυψε το 59-33 περίπου εδώ από το κλέψιμο, τον ευνηδιασμό που βγάζει ο Πινέιρο για το 59-33, με προσέχετε, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή συν 26 στο 24. Και λες, έχουν πετάξει λευκή πετσέτα. Έχω σκυλιάσει γιατί δεν έχω καταφέρει να βρω, γιατί δεν έχουν παίξει ο Ντατόμε και ο Βιτάλη. Mm-hmm. Δεν έχω βρει. Διάβασα μόνο ένα δημοσίευμα που λέει για διαφορετικούς λόγους δεν έπαιξαν. Ο ένας που αναφέρεται είναι του Τζεντίλε. Χωρίς να διευκρινίζεται. Που είναι μυϊκός. Ναι. Τους άλλους δύο, ίσως κάτι για ξεκούραση τώρα στο τελευταίο παιχνίδι, δεν νομίζω. Κάτι θα έχει γίνει. Δεν έχω καταφέρει να το βρω ακόμα. Θα το βρει, θα μας το πει μετά. Τι έγινε λοιπόν. Χωρίς αυτούς τους τρεις παίκτες ο Μέο Σακέτη, φέρνει από τον μπάνκο τον Ντεσιτόρη και τον Φιλού, ο οποίος απορώ γιατί δεν παίζει από την αρχή της διοργάνωσης περισσότερο. Ο Μπελινέλη δεν σουτάρει εντωμεταξύ, ποτέ ίσια έτσι. Ποτέ. Δηλαδή πρέπει χωρίς ισορροπία με τον πόδι όρθιο. Γιάννη, όλα κρεμασμένα. Ναι. Ακόμα και μόνο αυτό. Ναι, σήμερα έκανε και ένα αντιαθλητικό φάουλ, χτύπησε σε ευαίσθητο σημείο αντίπαλό του, τον Φράγκλιν, που είχε σηκωθεί για το κόψιμο, ακριβώς γιατί προέταξε το δεξί του πόδι. Έτσι, με αυτούς τους δύο παίκτες λοιπόν, έχει δώσει από τον πάγκο ο Φιλό 6 πόντους, αλλά κυρίως 4 ασίστ και έχει δώσει 5 φάουλ. Επιτέλους έπαιξε λίγο άμυνα η Ιταλία. Μπόρεσαν να βρουν και ανοιχτό γήπεδο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως εδώ η παίκτη της Σκουάντρα Ατζούρα. Και ο Τεσιτόρη έβαλε 12, έκανε πιο ορθολογική, πιο ισορροπημένη την Ιταλία στο παρκέ. Εδώ θα τον δούμε πώς βγάζει προς τα έξω, θα ευστοχήσει αυτή τη φάση ο Μπελινέλη. Αλλά γενικότερα η παρουσία του ήταν πάρα πολύ καλή με τους 12 πόντους. Και έτσι η Ιταλία σιγά σιγά ροκανίζει τη διαφορά. Με ένα καταρχήν 5-23 φέρνει το παιχνίδι να το κάνει ντέρμπι στο 31 και εν τέλει με ένα επιμέρους 9-37 θα περάσει μπροστά πρώτη φορά 5-18 πριν το φινάλε και θα χτίσει και μια διαφορά 8 πόντων 68-75 στο 36, που ενώ εκεί νομίζεις πια ότι εντάξει έχει καθαρίσει την πουγάδα, θα πάρει την νίκη, βέβαια τα κάνει λίγο θάλασσα στο τέλος, κύρια χάρη στο απρόβλεπτο παιχνίδι του Κοντορεβιθούλη που βλέπουμε εδώ, του Γκάρι Ροντρίγκεθ, ο οποίος θα περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του σαν σταματημένο. Ήταν πάρα πολύ καλός. Με δύο βολές δικές του, ένα κλέψιμο και πάσα στον Μπάλκμαν, θα γίνει το 75-81 και στη συνέχεια βλέπουμε εδώ πως θα πάνε οι δύο ομάδες στην παράταση με το 83-83. Λίγο έλειψε να τους προκύψει και νίκη, καθώς στα τελευταία δευτερόλεπτα θα δούμε το Χάκετ θα κάνει λάθος. Θα πάρει την μπάρα ο Μόχικα.
Και τελευταία επίθεση είναι γεμάτη για τους Πορτορικάνους, αλλά θα γίνει λάθος πάσα και εν τέλει ο Γκαλινάρη θα χάσει το τελευταίο σουτ για μπάζερ. Θα μείνει το παιχνίδι που απρόσμενα να έγινε ενδιαφέρον, ενώ δεν το βλέπαν ούτε φυλακισμένοι όπως λένε. Ας μας συμπαθούν τώρα για την έκφραση. Τελικά από το μείον 26 έγινε ντέρμπι και πήγε στην παράταση. Εκεί είχε τον πρώτο λόγο η Ιταλία. Φάνηκε ότι θα το καθαρίζει εκ νέου όταν με τον Μπελινέλη στα 17 δευτερόλεπτα προηγήθηκε 85-88. Στη συνέχεια ο Χουέρτας στα 19 δευτερόλεπτα έχασε ένα σούτ για 3 πόντους. Εδώ βλέπουμε το 87-92 προηγήθηκε. Έρχεται ένα γρήγορο lay-up από τον Μπράντι. Βλέπουμε σε πλήρη εξέλιξη τα τελευταία δευτερόλεπτα. Φάουλ πάνω στον Γκαλινάρη. Θα πάει στις βολές. Βλέπουμε το Σακέτη ότι σου λέει λες να ξαναγυρίσει πάλι. Έβαλε μία βολή 89-94. Δύο βολές μάλλον, 89-94. Το τελευταίο πέταγμα από τον Χουέρτας δεν βρήκε στόχο. Έτσι λοιπόν το 94-89.